Ευλογείτε τίμιε Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Θεού διάγουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δίνθομεν ήδη την πρώτη εβδομάδα, η οποία δένει στο τέλος της. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η πορεία μας προς την Ανάσταση. Είναι μεγάλη και λόγω της διάρκειας, υπερβαίνει τις 40 μέρες. Η νηστεία, η αποχή από το κρέας είναι 56 μέρες. Η καθολική νηστεία είναι 49 ημερών, αρχής γενομένης από την Καθαρά Δευτέρα. Είναι βεβαίως μεγάλη και σε σημασία. Είναι η προετοιμασία μας, όπως είπαμε, για να μετάσχουμε στην Ανάσταση. Αλλά για να φτάσουμε στην Ανάσταση, πρέπει πρώτα να περάσουμε από τον Σταυρό. Δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Ο Κύριος μας ανήλθε μέχρι Σταυρού για τη δική μας σωτηρία. Εμείς καλούμαστε ο καθένας να μετάσχουμε στον Σταυρό του Κυρίου, πώς, σταυρώνοντας ο καθένας τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Κεντρική θέση σε αυτό το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει η νηστεία μας, είναι θα λέγαμε ο άξονας, η ραχοκοκαλιά της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η νηστεία είναι η πρώτη εντολή που δόθηκε στον άνθρωπο πριν ακόμη δοθεί ο Δεκάλογος. Είναι η πρώτη εντολή που δόθηκε στους πρωτοπλάστους. Είπε Κύριος ο Θεός, «Φάτε απ' όλα, μην τρώτε μόνον από ένα». Και από εκείνο πήγαμε και φάγαμε. Η συμβουλία του Όφεως με την εισήγηση του διαβόλου. Και αυτό είναι που μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Τα λέμε αυτά να τα θυμόμαστε, γιατί σήμερα στους σύγχρονους καιρούς εμείς, οι σύγχρονοι χριστιανοί ορθόδοξοι, λέμε «Έλα μωρέ, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο». Και την Αγία μας νηστεία την έχουμε κατασυκοφαντήσει. Την έχουμε βγάλει εντελώς σχεδόν από την ζωή μας. Ο καθένας από μας, είτε εκούσια, είτε μάλλον ακούσια, χωρίς να το θέλει, έγινε ένας μικρός, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά θα την πω, ενσυνείδητα θα την πω, έγινε ένας μικρός αιρετικός. Έφτιαξε στο κεφάλι του μια δική του θρησκεία. Άλλα βάζει, άλλα βγάζει. Ό,τι του φανεί. Η Αγία και Μεγάλη Νηστεία είναι η προετοιμασία που αρχίζει από την αποχή από τις τροφές, και ολοκληρώνεται, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από την αποχή από κάθε κακό. Αλλά πώς θα πω όχι στους μεγάλους πειρασμούς της ζωής, όταν δεν μπορώ να πω όχι σε ένα πιάτο φαΐ, όταν δεν μπορώ να πω όχι σε ένα φαγητό που με σέρνει από τη μύτη. Δεν το βάζει ο νους μας πόση σοφία και πόση δύναμη και πόση χάρη έχει η Αγία Νηστεία. Τα λέγω όλα αυτά γιατί αυτό που θα πούμε τώρα είναι ένα θαύμα που γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, δηλαδή το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος των νηστειών σήμερα, το Σάββατο των Κολύβων, το Σάββατο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τον Τύρωνα. Για να δούμε λοιπόν τι αξία έχει η νηστεία, όχι μέσα από λόγια δικά μας, λόγια του αέρα, αλλά μέσα από ζωντανά θαύματα των Αγίων μας, της Εκκλησίας μας, του Θεού μας, για να δούμε πόσο ζωντανή και πόσο αληθινή είναι η πίστη μας και πόσο δυνατή. Στα χρόνια λοιπόν, μετά το Μέγα Κωνσταντίνο, για την ακρίβεια, μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο, ανέβηκε στο θρόνο ο μεγάλος γιος του, ο Κωνσταντίος, και μετά από αυτόν
ο Ιουλιανός, ο επωνομαζόμενος και παραβάτης. Ήταν ένας αυτοκράτορας ο οποίος ήθελε να ξαναγυρίσει στην ειδωλολατρεία και φυσικά μαζί του και όλη η αυτοκρατορία. Αυτός λοιπόν, τι σκαρφίστηκε ο Ανώσιος. Την πρώτη εβδομάδα καλή ώρα, όπως είμαστε εμείς τώρα, την πρώτη εβδομάδα των νηστιών, θέλοντας να μολύνει άθελά τους, χωρίς να το γνωρίζουν τους χριστιανούς, τι έκανε. Διέταξε, θα λέγαμε, τον διοικητή εκεί της τότε, ας το πούμε, κεντρικής αγοράς της Κωνσταντινούπολης, της λαχαναγοράς, ας το πούμε και έτσι, και τι του είπε. Θα αποσύρεις όλα τα τρόφιμα αυτά και θα βάλεις στη θέση τους άλλα που θα είναι ραντισμένα από τις θυσίες των ειδωλόφυτων, δηλαδή από τις θυσίες που χρησιμοποιούν, από τα τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν στις θυσίες των ειδωλολατρών. Ραντισμένα με αίματα κτλ. Κτλ. Ό,τι κάνανε οι ειδωλολάτρες. Ούτως ώστε να μολυνθούν οι χριστιανοί ενώ είχαν αρχίσει την νηστεία τους. Αυτός δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, δεν αρνήθηκε και έκανε όπως του είπε ο Ιουλιανός ο παραβάτης. Έβαλε λοιπόν στην κεντρική λαχαναγορά, θα λέγαμε, όλα τα μολυσμένα τρόφιμα. Αλλά λέει το συναξάρι που μόλις τώρα το συμβουλεύτηκα για να το έχω πρόχειρο, το μάτι, λέει, του Θεού που τα βλέπει όλα, το μάτι του Θεού που τα βλέπει όλα, τι έκανε. Του εξάρθρωσε τα σχέδια. Έδωσε εντολή ο Θεός στον Άγιο Θεόδωρο, τον Τύρωνα, αυτόν που γιορτάζουμε σήμερα, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας, είναι στην κατηγορία, στην χωρία των μεγαλομαρτύρων. Και μαρτύρησε στα χρόνια του Μαξεντίου, του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα της Ρώμης, επί μεγάλων διωγμών δηλαδή, όταν απαγορεύονταν να είναι κάποιος χριστιανός, και η ποινή ήταν θάνατος, και όχι απλά θάνατος, αλλά διαβασανιστηρίων. Μαρτύρησε λοιπόν επί Μαξεντίου και σε αυτόν έδωσε εντολή ο Θεός και τι του είπε, να εμφανιστεί στον τότε Αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης και να του πει το και το. Αυτό και αυτό συμβαίνει, μάζεψε τους χριστιανούς, πληροφόρησε τους να μην προμηθευτούν τρόφιμα από την αγορά. Και τι θα γίνει, με τι θα τραφούν, με κόλυβα λέει. Και τι είναι τα κόλυβα λέει αυτός, και τον δίδαξε ο Άγιος και του είπε βρασμένο σιτάρι. Έτσι λοιπόν θεσπίστηκε το Σάββατο αυτό των κολύβων του Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνος να εορτάζεται πάντοτε εις μνήμην αυτού του μεγάλου θαύματος της σωτηρίας των χριστιανών από τον μολυσμό που ήθελε να κάνει ο Ιουλιανός ο παραβάτης. Τι ήθελε λοιπόν να καταλύσει, την νηστεία. Και την προστάτεψε ο Θεός. Με αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο. Το μήνυμα είναι σαφές και απευθύνεται προς όλους εμάς, τους χριστιανούς όλων των εποχών. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι τα σχέδια κατά της πίστεως είναι διαχρονικά, είναι σατανικά, αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Δεν έχασε ούτε θα χάσει ποτέ τον έλεγχο ο Θεός. Ο Θεός είναι ο Κύριος και ο Παντοκράτορας. Σε εμάς λοιπόν εναπόκειται να πάρουμε το μήνυμα και να αναρωτηθεί ο καθένας μας και να δώσει την απάντηση μέσα του. Είμαστε στα αλήθεια πεπισμένοι ότι ο Θεός μας είναι εδώ, ότι και μας βλέπει και μας ακούει και μας προστατεύει. Με ποιους τρόπους? Με άπειρους τρόπους που δεν τους βάζει ο νους μας, που δεν τους χωράει το μυαλό μας. Όσοι ήσασταν του Αγίου Χαραλάμπους στις 10 Φεβρουαρίου, είχαμε πει για το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Άγιος Ιερομάρτης Χαράλαμπος,
113 ετών ιερέας μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού και ενώ οι Γερμανοί ετοίμαζαν να εξολοθρεύσουν με ολοκαύτωμα μία ακόμη πόλη, κομμόπολη της Πελοποννήσου, τα Φιλιατρά, την έσωσε κυριολεκτικά από την βέβαιη καταστροφή ο Μέγας αυτός Άγιος Χαράλαμπος, παρουσιαζόμενος, εμφανιζόμενος 3 φορές διαδοχικά στον ύπνο και των 2 Γερμανών διοικητών, και αυτού που είχε την εντολή να την καταστρέψει την πόλη και του άλλου που ήταν ο διοικητής της Τρυπόλεως. Μέσα σε μια νύχτα άλλαξε τα μυαλά των Γερμανών. Εξάρθρωσε τα σχέδιά τους, δεν έπαθε κανένας τίποτα. Σήμερα μιλάμε για το θαύμα το παλαιότερο χρονικά του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου. Απόδειξη ίδια. Ο Θεός είναι εδώ, οι Άγιοι Του είναι εδώ, η Παναγία Μητέρα μας, κεντρική μορφή αυτής της περίοδου. Χθες κάναμε την πρώτη στάση των χαιρετισμών της. Είναι το λιμάνι μας, είναι η καταφυγή μας, είναι η προστασία μας. Με αυτήν λοιπόν την πεποίθηση, την στερεά, ότι η πίστη μας είναι ζωντανή, ότι είναι αληθινή, ο Θεός μας είναι εδώ, δεν μας έχει εγκαταλείψει, πορευόμαστε ανά τους αιώνες και έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό, ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω μια λαϊκή έκφραση, αλλά και αυτή θα την πω, είναι μπεσαλής. Ο Θεός είναι πιστός, κρατάει τον Λόγο Του, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και όταν λέει κάτι, το κάνει και με το παραπάνω. Είπε λοιπόν, υποσχέθηκε ότι θα μας σώσει και μας σώζει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Θεός, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Με αυτή την εδραία πεποίθηση, ας συνεχίσουμε τον αγώνα μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και ας έχουμε επίσης την βεβαιότητα ότι τίποτε δεν πάει χαμένο. Τελειώνουμε με αυτό στις ευχές της Αγίας Μεταλήψεως. Υπάρχει και ένας ύμνος ενός τραγουδιστή, ενός ποιητή Αγίου μας, του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων «Ου λανθάνησε Θεέ μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος». Δε σου ξεφεύγει, λέει, ούτε μια σταγόνα δάκρυ. Και το τερματίζει ο Άγιος, λέει, ούτε ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Ούτε δηλαδή και ένα κομματάκι, να κόψουμε τη σταγόνα με το μικροσκόπιο, να τη βάλουμε στο μικροσκόπιο και να την κόψουμε σε κομματάκια, σε κλάσματα, σε τεμάχια, ούτε ένα κλάσμα δάκρυ δεν σου ξεφεύγει. Άρα, ό,τι κάνει ο καθένας μας, να ξέρει ότι βρίσκει αντίκρισμα. Ο Θεός να μας ευλογεί, η Παναγία Μητέρα του Χριστού μας και οι Άγιοι μας να μας ενισχύουν στον αγώνα μας. Αμήν.